Το χρονικό των διαπραγματεύσεων, της απελευθέρωσης του Μιχάλη Λεπιδάκη και της σύλληψης των απαγωγέων έγιναν case study για τις κορυφαίες υπηρεσίες ασφαλείας του πλανήτη, όπως οι διαπραγματευτές του FBI και της Scotland Yard. Οι κινήσεις της Ελλάς που οδήγησαν στην ασφαλή απελευθέρωση του Μιχάλη Λεπιδάκη μετά από 186 ημέρες κράτησης παρουσιάστηκαν από 4 Έλληνες διαπραγματευτές στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις των σχολών της αστυνομίας στη Βέρεια. Οι Έλληνες αξιωματικοί επίλεκτοι και ιδιαίτερα έμπειροι στη διαχείριση καταστάσεων ομοιρίας με δράστες τρομοκράτες ή σκληρούς ποινικούς εξήγησαν αναλυτικά τις ενέργειες που έγιναν μέχρι να φτάσουν τον Οκτώβριο του 2017 στο κρυσφύγετο που κρατεί το επιχειρηματίας. Όπως εξήγησαν, φρόντισαν σε όλη τη διάρκεια της απαγωγής να λαμβάνουν σαφή μηνύματα που να αποδεικνύουν ότι ο επιχειρηματίας ήταν ζωντανός. Με ψυχραιμία και υπομονή προσπαθούσαν επί 186 ημέρες να πείσουν τους απαγωγείς ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα που ζητούσαν, ενώ ταυτόχρονα κρατούσαν ισορροπίες για να μην κάνουν κακό στο θύμα. Στο διάστημα που μεσολάβησε οι απαγωγείς άρχισαν να φθήνονται και η αστυνομία να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους. Η παρουσίαση της υπόθεσης Λεπιδάκη έγινε σε διαπραγματευτές που έχουν χειριστεί τα σοβαρότερα περιστατικά κρίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους ήταν και ο περίφημος Πασκάλ, ο Γάλλος διαπραγματευτής του Μπατακλάν, όπου το Νοέμβριο του 2015 τζιχαντιστές είχαν εισβάλει σε συναυλία κρατώντας ομήρους, ενώ τελικά σκότωσαν 89 ανθρώπους. Οι ξένοι διαπραγματευτές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υποθέσεις απαγωγών στη χώρα μας, καθώς η ελληνική αστυνομία έχει χειριστεί σημαντικές περιπτώσεις με ποσοστό εξιχνιάσεων 100%. Οι ίδιοι φρόντισαν να μεταφέρουν γνώσεις στους Έλληνες συναδέλφους τους για τη διαχείριση κρίσεων στις περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων του Ισλαμικού κράτους. Η διαπραγμάτευση με έναν τζιχαντιστή, όπως εξήγησαν, διαφέρει πολύ, καθώς είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι ο δράστης δεν θα υποχωρήσει, ενώ το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να κερδίσει χρόνο. Την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης διαπραγματευτών από όλο τον κόσμο πραγματοποιήθηκε άσκηση με προσομοίωση ομοιρίας με την κωδική ονομασία Μινόταυρος. Το σενάριο προέβλεπε ότι 3 τρομοκράτες κρατούσαν ομοίρους μέσα σε πολυκατάστημα. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με την απελευθέρωση των ομοίρων με τη συμμετοχή μονάδων της ΕΚΑΜ.